Για πάμε τώρα στον τόπο της τραγωδίας, στον τόπο του εγκλήματος, στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων. Είναι ο Γιώργος Σελίκας εκεί με τον κύριο Κώστα, ένας αυτόπτης μάρτυρας. Θα μας μιλήσει λοιπόν για το περιστατικό. Ελάτε κύριε, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Ακριβώς την ώρα που κατέβαινε από το λεωφορείο 10 και 20 που έγινε αυτή η αποτρόπαια δολοφονία. 10 και 20, θα μας μιλήσει ο κύριος Κώστας τι ακριβώς είδε. Μάλιστα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εκείνη την ώρα επέστρεφα από τη δουλειά, από το λεωφορείο. Και ακούσαμε την κοπέλα να ζητάει βοήθεια. Με την άμεσο δράση, με τα κεντρικά. Δεν τη βοήθησε η σκοπός που ήταν μέσα. Στο τηλέφωνο, στο τηλέφωνο μιλούσε. Και έρχεται από πίσω και την καρφώνει. Α, το είδατε σε μέσα αυτό σε δηλαδή. Πού ήταν, κύριε Κώστα, πού ήταν η κοπέλα. Το είδατε. Πού ήταν η κοπέλα, εκεί που ήταν λουλούδια πίσω. Η κοπέλα ήταν 3-4 μέτρα έξω από το φυλάκι. Εκεί που ήταν τα λουλούδια, που βλέπουμε πίσω σας δεξιά. Εκεί. Μάλιστα, όχι, μάλιστα. Ήταν εδώ μπροστά που μιλάμε με τον κύριο Γιώργο. Μάλιστα. Εκεί σύρθηκε η κοπέλα για να πάει. Με εμόφυτη. Μήπως γλιτώσει. Προφανώς η γυναίκα. Μήπως γλιτώσει. Ασύθηκε προς το αστυνομικό τμήμα. Προς τα μέσα. Μα εκεί προς τα εκεί πήγαινε έτσι κι αλλιώς η κοπέλα για να γλιτώσει. Παιδιά, πήγε να ζητήσει βοήθεια σε αστυνομικό τμήμα. Η σκοπός που ήταν. Λέει πάλι εσύ. Η σκοπός ήταν μέσα και δεν βγήκε. Βγήκε μετά να αποτρέψει τη δολοφονία του Φωνιά. Και καλά την αυτοτραυματισμό που έκανε. Την αυτοκυρία του. Την αυτοκυρία. Ήταν γυναίκα σκοπός. Ναι, την αυτοκυρία. Από ό,τι ξέρω, γυναίκα. Εμείς δεν την είδαμε να βγει, μετά βγήκαν οι σκοποί. Αφού είχε γίνει το έγκλημα. Από ό,τι ξέρω, ναι. Αφού είχε γίνει. Αφού είχε γίνει το έγκλημα. Όχι, φαίνεται ότι λοιπόν, το είδατε. Γιατί να την αποτρέψουν να πάρει τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα η αστυνομία μέσα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, κύριε Κώστα, που δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Γιατί την άφησαν τη γυναίκα να βγει έξω και δεν την κράτησαν. Και βλέπετε, μέσα. Αν γυρίσει η κάμερα, είμαστε κεντρικό σημείο για την αστυνομία. Δεν είναι απομακρυσμένο τμήμα. Πάντως, εσείς κύριε Κώστα, είδατε ένα σοκαριστικό γεγονός μπροστά σας. Και όλες τις ώρες και τις μέρες έχει περιπολικά και δίας, εχθές δεν είχε τίποτα. Εκείνη τη στιγμή, κύριε Κώστα, δηλαδή, με συγχωρείτε. Πώς να προστατευτώ σαν δημότης, σαν πολίτης. Έχετε απόλυτο δίκιο, τι συζητάμε τώρα. Βλέπετε ένα τέτοιο σοκαριστικό γεγονός, τι κάνατε εκείνη τη στιγμή. Μείνατε παγωμένος, μείνατε ευρώτητος. Πάγωσα. Θα πάω να αντιδράσω εγώ. Ναι. Να μπω μπροστά. Όχι, βέβαια, λέμε πώς. Δεν αντέλεσε και ο φίλος που ήταν δίπλα της. Μα και αυτός στην ίδια κατάσταση με εσάς ήταν, και αυτός πάγωσε. Ούτε περίμενε κανείς από την εξέλιξη. Τόσο πάντως τόσο λέτε, άμεσα. Λέτε ότι. Δηλαδή γίνανε όλα με πολύ γρήγορου ρυθμού. Δεν καταλάβω πώς έγινε. Εσείς την ακούσατε την κοπέλα να φωνάζει. Και το μηχανάκι το έχει αράξει ακριβώς από πίσω. Από εκεί πετάχτηκε δηλαδή. Από εκεί πετάχτηκε. Ευνηδιαστικά από πίσω, την κάρφωσε. Επομένως, καταλαβαίνει κανείς από αυτό που λέτε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν αποφασισμένος. Δηλαδή μιλάμε για ψυχρό δολοφονία και να αντέδρασε κανένας. Ήταν και αποφασισμένος και οργανωμένος, κύριε Κώστα, από ό,τι καταλαβαίνει, να το κάνει τόσο γρήγορα το έγκλημα. Και το μαχαίρι είχε μαζί του και από όλα είχε μαζί. Βέβαια. Και σας ρωτάω, μεγαλώνουμε παιδιά, έτσι. Έχουμε όλοι παιδιά ή δεν έχουν κάποιοι, γυναίκες, μάνες, αδελφές. Πώς θα μας προστατεύσει η πολιτεία, δηλαδή. Αυτό συζητάμε πολιτεία, από το πρωί, η αστυνομία. Αυτό δεν είναι. Αυτή είναι η συζήτηση, αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε είναι η συζήτηση, κύριε Κώστα. Αν δεν μπορεί να σε προστατεύσει η αστυνομία. Στην αστυνομία πήγε, δηλαδή πού μπορούσε να πάει. Το πρωτοφανές έκανε. Πού μπορούσε να το πάει. Το αίσθημα της ανασφάλειας. Αυτό είναι, κύριε Κώστα, που επιτείνεται με τέτοια περιστατικά και σας καταλαβαίνουμε απολύτως τι λέτε. Είτε είστε πατέρα είτε όχι. Το ίδιο αισθανόμαστε όλοι. Όλοι το ίδιο αισθανόμαστε. Είμαι πατέρα μια κόρη. Ένα λόγο παραπάνω, λοιπόν. Λοιπόν, να σα ευχαριστήσουμε πολύ. Χαίρομαι, Γιώργο, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.